Αποδείχθηκε σήμερα ότι έγινε ένας σκληρός αγώνας, ένα δύσκολο παιχνίδι. Μπήκαμε κάπως νοθρά, αλλά καταφέραμε στο δεύτερο ημίχρονο να πάρουμε μια επαγγελματική νίκη, θα έλεγα. Ήταν το πρώτο μου παιχνίδι στην ομάδα. Ελπίζω να ακολουθήσουν παρόμοιες επιτυχίες και να την βοηθήσουν την ομάδα στο στόχο της. Στους στόχους του βασικά, στο πρωτάθλημα κύπελλο. Σήμερα είχαμε να αντιμετωπίσουμε μια πολύ καλοδουλεμένη ομάδα με παίχτες οι οποίοι είναι χρόνια μαζί. Με διαφορετικούς στόχους οι δύο ομάδες. Ο Δούκας ξέρουμε ότι πάει για πρωτάθλημα με το ρόστερ που έχει. Εμείς μια νεοσύστατη ομάδα. Τώρα δουλεύουμε να βγάλουμε κάποια πράγματα. Σταθήκαμε, πιστεύω, πολύ ανταγωνιστικοί. Ήμασταν στο σκορ μπροστά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Παίξαμε μια καλή άμυνα. Πρέπει να δουλέψουμε. Φάγαμε κάποια γκολ σε στατικές φάσεις. Μέσα από την προπόνηση πιστεύω να βελτιωθούμε και να έχουμε και τα αποτελέσματα. Σήμερα ήταν ένας αγώνας ο οποίος δεν θα περιμέναμε και πολλά. Ένα καλό αποτέλεσμα δεν ήρθε. Ήρθε τουλάχιστον μια καλή εικόνα, τουλάχιστον για τα 30 λεπτά. Αυτό. Βλέπουμε τη συνέχεια. Συγχαρητήρια στον Δούκα. Συγχαρητήρια και στους παίχτες μου που σταθήκαν πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Είμαι ευχαριστημένος από τους παίχτες μου. Δουλειά στην προπόνηση. Σήμερα το έργο μας ήταν εξ αρχής δύσκολο. Ήρθαμε έχοντας πολλές απουσίες, προβλήματα με δελτία λόγω COVID. Με λίγες προπονήσεις, ξέραμε ότι θα έχουμε δύσκολο έργο, πόσο μάλλον κόντρα στο Δούκα. Το παλέψαμε, μέχρι ένα σημείο ήμασταν πολύ καλοί, ανταγωνιστικοί. Προς το τέλος μίλησε η εμπειρία περισσότερο, η ομάδα μας είναι πιο άπειρη σε αυτά τα παιχνίδια, οπότε το γύρισε ο Δούκας υπέρ του. Έγινε ένα ωραίο παιχνίδι ωστόσο, καλή συνέχεια και στο Δούκα και εμείς προχωράμε με προπονήσεις και σκληρή δουλειά.